Εργαζόμενοι της Ναυπήγου επισκευαστικής ζώνης Περάματος φτάνουν στην πύλη του Υπουργείου Ναυτιλίας και προσπαθούν να εισέλθουν. Επικρατεί ένταση καθώς δεν τους επιτρέπεται να περάσουν στον προαύλιο χώρο, με τους εργαζομένους να θέλουν να διαμαρτυρηθούν για το εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 47χρονο εργάτη και το σοβαρό τραυματισμό ακόμη δύο συναδέλφων τους. Αντιπροσωπεία περνάει στο εσωτερικό και αναρτά μαύρα πανώ στην πρόσωψη του κτηρίου. Δεν είναι κανονικότητα αυτή η κατάσταση να μπαίνουν εργαζόμενους χωρίς δουλειά τους και να παίζουν στα ζάρια αν θα γυρίσουν στα σπίτια τους. Ο 47χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν κατά τη διάρκεια εργασιών εξαγωγής πτερυγίου από προπέλα πλοίου με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, αυτό αποσυνδέθηκε και εκτινάχθηκε. Δικαίωση για το χαμό του 47χρονου συναδέλφου του ζητούν οι μεταλλεργάτες που έχουν συγκεντρωθεί στα ναυπηγεία του Περάματος. Καταγγέλουν ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας και απαιτούν την εντατικοποίηση των ελέγχων. Ζητάμε το αυτονόητο, ζητάμε να γίνονται έλεγχοι καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Η πρέσα είναι τεράστια και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ελεγχθεί με ένα και δύο ανθρώπους ή με ένα και δύο ελέγχους τη βδομάδα. Αντιπροσωπεία των λιμενεργατών εργατών που έχει προκηρύξει νέα 24ωρη επεργία για αύριο συναντήθηκε με τον Υπηρεσιακό Υπουργό Ναυτιλίας και τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Ναυτιλίας και Εργασίας. Αυτή τη στιγμή σκοτώθηκε ένας άνθρωπος 47 ετών και άλλοι δύο έχουν σακατευτεί εξαιτίας της έλλειψης συντήρησης και έλλειψης επαρκών μηχανισμών για να φύγει γρήγορα η δουλειά και γιατί δεν υπολογίζονται στο ζύγι κόστος-οφέλους οι ζωές μας.